που έχετε φοβερά προδότηση. Όχι για να μην δυσαρεστηθεί ο κύριος Τζανακόπουλος. Αυτό δεν μας νοιάζει ποιος δυσαρεστείτε, ποιος ευχαριστείτε. Αλλά για άλλο λόγο, κύριε Παναγιώτοπουλε, για να έχουμε συγκεκριμένους όρους. Εγώ διακόπτω τρεις φορές. Εσάς σας θέλουμε δημοσιογραφικά να μας ενισχύσετε. Ωραία. Λοιπόν, είχα λοιπόν το λόγο και διακόπτω τρεις φορές. Να μην το συνεχίσουμε. Πάμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Και επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και τα χαμόγελα τις αιθούσεις από το γραφείο Πρωθυπουργού και να τα μεταφέρουμε και στη δική μας ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, υπάρχει πεδίο συνεννόησης στο θέμα της ψήφου των αποδήμων? Θα γίνουν βήματα για να υπάρχει μια συνένεση? Αν ο κύριος Μητσοτάκης επιλέξει μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση, η οποία δεν μετατρέπει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό και νομικό θέμα. Η κόκκινη γραμμή. Μπήκε μια κόκκινη γραμμή, την είπε η Μαρίνα Παπαδάκη. Δηλαδή να είναι ίση η ψήφος. Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν. Mm-hmm. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν επιλέξει να μετατρέψει ένα ευαίσθητο νομικό και πολιτικό θέμα σε, αν θέλετε, πεδίο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, βεβαίως υπάρχει δυνατότητα, διότι μην ξεχνάτε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος άνοιξε το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, συγκροτώντας και τη συγκεκριμένη. Προφανώς έχουμε μια άλλη πρόταση. Φαντάζομαι ότι επιτρέπεται να έχουμε άλλες προτάσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση, φαντάζομαι. Μέχρι στιγμής στην ελληνική δημοκρατία. Λέω λοιπόν, μέχρι στιγμής στην ελληνική δημοκρατία η αξιωματική αντιπολίτευση επιτρέπεται να έχει διαφορετικές προτάσεις από την κυβέρνηση. Και λέω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι στην ελληνική ένωμη τάξη ισχύει το δίκαιο του αίματος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οποιοδήποτε στο βαθύ παρελθόν μπορεί να αποδείξει την σύνδεσή του, την καταγωγή του από Έλληνα πολίτη, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς, αυτομάτως αποκτά την ελληνική ηθαγένεια και αυτομάτως εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για έναν απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κανέναν υλικό δεσμό με την Ελλάδα, μπορεί καν να μην έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα ποτέ, και με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια συνθήκη όπου τον εκλογικό και τον πολιτικό συσχετισμό στην Ελλάδα θα καθορίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τον υφίστανται. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην έχει στην Ελλάδα ούτε μισό πλακάκι και παρόλα αυτά με την ψήφο του να καθορίζει το ύψος του έμφυα. Άρα, λοιπόν, λέω, να εκλέγουν... άρα λοιπόν λέω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε και να υπάρχει μια εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση του απόδημου ελληνισμού στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή να διασφαλίσουμε ότι ο πολιτικός συσχετισμός θα διαμορφώνεται και θα καθορίζεται στην Ελλάδα από εκείνους οι οποίοι τον υφίστανται. Mm-hmm. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Ωραία. Και αυτή ακριβώς την ιδέα είναι την οποία έκανε, αν θέλετε, βάση συζήτησης και η επιτροπή, η ανεξάρτητη και η διακομματική, η οποία συγκροτήθηκε. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και κλείνω σε 10 δευτερόλεπτα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Έχει άλλες υποσχέσεις και άλλα γραμμάτια τα οποία θέλει να ξεπληρώσει και να ξεπληρώσει. Μιλάει ότι δεν θα υπάρξουν ψηφοφόροι. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται ανάλογα συστήματα σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα μας δώσει τώρα λοιπόν, την άποψη, εγώ δεν θα αντιτείνω τίποτα.